ακόμα μία υπόθεση ναρκωτικών και ουσιαστικά η κατάσχεση 16 κιλών κοκαίνης θεωρείται ακόμα μία σημαντική υπόθεση με αρκετό όγκο ανακριτικού έργου που έχει να διεκπαιδευθεί. Εξετάζονται συγκεκριμένα αδικήματα σε σχέση με την κατοχή και την προμήθεια ναρκωτικών. Το πρόσωπο το οποίο έχει συλληφθεί χθες παρουσιάστηκε σήμερα στο δικαστήριο και θα παραμείνει υποκράτηση για 8 μέρες. Η αστυνομία προχώρησε στις αναγκαίες εξετάσεις, παρακολούθηση και βεβαίως υπήρξε συνεργασία με χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη τη συγκεκριμένη αυτή υπόθεση. Όσον αφορά τις έρευνες, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αναμένεται να γίνουν εξετάσεις έχοντας υπόψη τους ισχυρισμούς που έχει δώσει ο υπόπτος, αλλά και άλλες έρευνες έχοντας υπόψη το γεγονός ότι είναι μια υπόθεση που αναμένεται σίγουρα να κληθούν είτε να δώσουν καταθέσεις και άλλα πρόσωπα ή ακόμα και ανακρίσεις άλλων προσώπων. Ο υπόπτος έτρεψε να παραδοθούν τα πακέτα σε συγκεκριμένη πολυκατοικία και να δώσει ψευτικό όνομα, κύριε Αγγελή. Γίνονται έρευνες σε συγκεκριμένη πολυκατοικία? Όπως έχω αναφέρει στο δικαστήριο σήμερα, έχει αναφερθεί ουσιαστικά το ιστορικό, τα γεγονότα και πώς συνδέεται ο ύποπτος, πάντα για σκοπούς διερεύνησης. Επεκτείνονται οι έρευνες προς διάφορες κατευθύνσεις, έχοντας υπόψη τη συγκεκριμένη υπόθεση και βεβαίως το γεγονός ότι ο ύποπτος μεταξύ άλλων δεν είχε σταματήσει, είχε γίνει καταδίωξη, ανακόπηκε και βεβαίως τελεί υποκράτηση. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι επεκτείνονται οι έρευνες και στο εξωτερικό σε σχέση με τη συνεργασία που έχει η αστυνομία και η υπηρεσία κατά πολέμηση ναρκωτικών τόσο με την Interpol και την Europol, βεβαίως και άλλους οργανισμούς αν χρειαστεί. Και όσον αφορά την υπόθεση, σίγουρα θα υπάρξουν ανακοινώσεις ή και δηλώσεις όταν θα υπάρξουν οποιασδήποτε άλλες εξελίξεις. Τα δύο τελευταία χρόνια, δηλαδή το 2017 και 2018, τα προηγούμενα χρόνια ουσιαστικά, είχαν κατασχεθεί 13 κιλά κοκαίνη και 465 ουσιαστικά κάναβη, ενώ φέτος μέχρι σήμερα, τους πρώτους τρεις μήνες, έχουν κατασχεθεί πέραν των 30 κιλών κοκαίνη και βεβαίως άλλα 23 κιλά κάναβη. Σίγουρα αυξάνονται οι ποσότητες. Σημαντικό το έργο της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ο αγώνας είναι συνεχής, με αποφασιστικότητα, αλλά και με αρκετή προσοχή ως προς τις δραστηριότητες και την αξιολόγηση των οποιοδήποτε πληροφοριών. Η αστυνομία προχωρεί και με στοχευμένες δράσεις, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, πέραν της καταστολής που είναι οι υποθέσεις οι οποίες υπάρχουν και οι συλλήψεις, και στη διερεύνηση γίνονται όλες οι ενέργειες οι οποίες πρέπει και προβλέπονται έτσι ώστε να διερευνούνται πλήρως, αλλά και στα θέματα της πρόληψης με στοχευμένες δράσεις και με τη συνεργασία άλλων υπηρεσιών του κράτους και με άλλους φορείς, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά το πόση σημασία έχει η πρόληψη. Στοχεύουμε μεταξύ άλλων στην προστασία σίγουρα των ανηλίκων προσώπων. Έχει ρόλο να διαδραματίσει η οικογένεια, αλλά και άλλοι φορείς σε αυτές τις προσπάθειες που καταβάλλονται. Και σίγουρα οι κίνδυνοι που υπάρχουν για τα μέλη της υπηρεσίας είναι αρκετοί. Όμως, όπως έχω πει, η δραστηριότητα είναι συνεχής, ο αγώνας το ίδιο,